τσιβρί. Θέλω χειροκροτήμα. Ναι, έλα. Μόλις ήρθατε από πού? Waar kom je nu vandaan? Wat was je punt van vertrek vanavond? Λέχο. 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 Πριν από την Κόρινθο. Στο Κορίνθο, ε. Από πού ξεκινήσατε, θέλω να πω. 60 χιλιόμετρα. Ναι, ναι, ναι. Waar vandaan ben je gekomen? Where are you from? Amsterdam. Ολλανδία, Amsterdam. Πόσα χιλιόμετρα έχετε να κάνει για να φτάσετε μέχρι τον Ναύπλιο? 2,100. 2,100 χιλιόμετρα. Ναι. Είσαστε, η καταγωγή σας είναι από εδώ, είσαστε ναυπλιώτης στην καταγωγή. Waar ben je geboren? In? Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam, Ολλανδία. Η σχέση σας με την Ελλάδα ποιες είναι? Wat is jouw verband met Griekenland? Από 10 χρονών. Het volk. Nee, wat jouw verband met Griekenland is. Mijn zuster en mijn zwager. Ja, Adelphi. Fotis. Adelphi en... Φώτη. Παντρεύτηκε η αδελφή σας Έλληνα, έτσι. Για ο Σιώσης είναι το Greek Central. Ναι. Και ουσιαστικά αγαπάτε την Ελλάδα και έτσι κάνετε όλα αυτά τα χιλιόμετρα προκειμένου να φτάσετε εδώ. Ben je zo verliefd op Griekenland dat je al die kilometer daarvoor over hebt gehad? Ναι. Ναι. Ήλιος, de mensen. Ο κόσμος. Κόσμος, κρασάκι, φαϊτόν, μπεζές, μπάνιο. Alles. Γυναίκες. Γυναίκες. Ja, alles. Όλα. Για να κάνετε να διανύσετε τόσα χιλιόμετρα πρέπει να έχετε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Προπονιέστε όλο το υπόλοιπο διάστημα. Om zoveel kilometers te fietsen moet je goed getraind hebben. Hoeveel uren heb je getraind per dag in Nederland? Every day, 4 hours. 5 ώρες κάθε μέρα. 60 χιλιόμετρα every day. Τι δουλειά κάνει? Wat voor werk heb je? Ik ben met pensioen. Συνταξιούχος. Και είναι 60 ετών και έχει τριπλό bypass έχει κάνει. Αυτό. Ναι. Η δουλειά του πριν και ήταν... Η δουλειά του ήταν στο Hewlett Packard, manager. Αλλά από εκεί έχει πάρει σύνταξη. Αγαπάει πολύ τους νέους τους Έλληνες που έχει ακούσει στην Ολλανδία ότι υπάρχει πολύ ανεργία και λέει, θέλει να πει στους νέους όταν έχετε ένα σκοπό, ας πούμε, πρέπει να το κάνεις. Ναι. Από εδώ θα φύγει και θα πάει πού μετά? Από εδώ θα έρθει η γυναίκα του με το αυτοκίνητο και θα γυρίσει στην Ολλανδία με το ποδήλατό του. Ναι. Και λέει πρέπει να συγκεντρώνεσαι για το σκοπό που έχεις και μπορείς να το καταφέρεις. Όλα. Αυτό είναι στους νέους εδώ στην Ελλάδα. Όλους τους συγγενείς που η γυναίκα μου είναι από την Ολλανδία, όλους τα σόγια εκεί τα έχουμε φιλοξενήσει στο Ναύπλιο. Ο κουνιάδος μου που βλέπετε είναι από 10 χρονών παιδάκι που έρχεται πάντα στο Ναύπλιο. Το αγαπάει περισσότερο από την Ολλανδία. Μπέιτερ είναι Κρίξε, από το Όλλανδο. Μπέιτερ, ε. Ναι, καλύτερα. Καλύτερα. Πρέπει να ήσασταν καλός γαμπρός γι' αυτό. Ναι, είχαμε φιλοξένεια, έχουμε εμείς οι Έλληνες, οπότε τους μαγειρεύαμε καλά, εντάξει, ήταν πρώτοι. Πόσες μέρες, κύριε Φωτή, έκανε για να έρθει? Πώς είπατε? Πόσες μέρες έκανε για να έρθει? 40 μέρες, ναι.